να βοηθήσει έτσι και λίγο τη γλώσσα μου. Υποφέρω μέσα στη πλόγα του Άβη. Όταν ζούσε στη γη του απαντάω Αβραάμ, απόλαυσε τα αγαθά σου. Όμως ο Λάζαρος πέρασε τη ζωή του μέσα στις θλίψεις. Τώρα είναι αδύνατο να επικοινωνήσει μαζί του, διότι μεταξύ μας υπάρχει μεγάλο χάσμα, άβυσσος αδιαπέραστη. Γιατί λοιπόν το χάσμα αυτό να είναι αγεφύρωτο, λένε πολλοί, πως είναι δυνατόν ο Θεός που είναι αγάπη, να αφήνει τους κολλασμένους αιωνίως μακριά του στον τόπο της βασάνου. Δεν μπορεί ο Θεός της αγάπη να πάρει κοντά σου στον παράδεισο τους κολλασμένους. Οι ιεροί πατέρες της Εκκλησίας μας εξηγούν το μεγάλο αυτό και δύσκολο θέμα. Μας λένε πως το χάσμα αυτό το αδιαπέραστο δεν το δημιούργησε ο Θεός της αγάπη, αλλά το δημιουργεί κάθε άνθρωπος μόνος του. Διότι αιμονή κάθε ανθρώπου στην αμαρτία δημιουργεί στη ψυχή του και υποδούλωση που εξελίσσεται μέχρι πορώσεως και σκυρίσεως πλήρους. Αυτή λοιπόν η κατάσταση παγιώνεται με τον θάνατο και δεν μπορεί πλέον ο άνθρωπος στην άλλη ζωή να αλλάξει διάθεση και κατάσταση. Διότι όπως μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης, η διάθεση και η προθυμία για μετάνοια τον άδεια φραγεί. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι η μετάνοια στον άδεια δεν είναι δυνατή, εφόσον η ψυχή των αμετανοούντων δεν μπορεί πλέον να τραπεί να αλλάξει δηλαδή. Διότι η κόλαση είναι ο δεύτερος θάνατος, ο αιώνιος οριστικός που δεν επαναρθώνεται. Γι' αυτό όταν πεθάνουν οι άνθρωποι αμετανόητοι, μέσα στις αμαρτίες τους δεν μπορούν πλέον να διαβούν το γεφύρωτο χάλμα που τους χωρίζει από τον Άγιο Θεό. Η κατάσταση των αμετανοούντων αμαρτωλών είναι πλέον παγιωμένη και αμετάπλητη. Είναι πλέον αργά για οποιοδήποτε αλλαγή της καταστάσεως του ή για οποιαδήποτε ανακούφιση τους. Όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού και οι μεγαλύτεροι Άγιοι του ουρανού δεν μπορούν να επισκεφθούν τους καταδίκους της κολάσεως για να ανακουφίσουν τους ανθρώπους τους ο οποίους είχαν κάποια φιλία ή αναστροφή στην επίγεια ζωή τους, είναι πλέον αδύνατος. Πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να γλιτώσουμε από το φοβερό αυτό χάσμα που χωρίζει αιώνια και μετάπτυτα από το μακάριο Θεό? Αντί να κλαίμε αύριο για μια κατάσταση αφόρητη και ζωφερή, ας κάνουμε αυτό που μπορούμε σήμερα. Μας συμβουλεύει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας, κανείς δεν μπορεί να μας γλιτώσει την ημέρα εκείνη από το χάσμα αυτό. Εάν από αυτή τη ζωή δεν προσέξουμε, εάν δεν εκμεταλλευτούμε τα πνευματικά εφόδια αυτής της ζωής και συνεχίζει, πρόλαβε την μετάνοια και την επιστροφή, την έξοδο της ψυχής σου. Μήπως έρθει ξαφνικά ο θάνατος και δεν θα έχει πλέον ισχύ η θεραπεία της μετανοίας? Στον Άδη μετάνοια δεν υπάρχει. Μόνο σε αυτή τη ζωή μπορούμε να εργαστούμε το αγαθό για να αποφύγουμε το φοβερό καμίνι της κολάσεως. Έχουμε πολλούς βοηθούς προς τούτον, όχι μόνο τον Μεσσία και τον Προφήτα, αλλά έχουμε τον ίδιο τον Κύριο βοηθό και συμπαραστάτη μας. Έχουμε τον αθάνατο λόγο του να μας καθοδηγεί καθημερινά και να μας οδηγεί σε σταθερή μετάνοια και σε έργα μετανοίας, αγάπης, φιλανθρωπίας, αρετής. Έχουμε τα ιερά μυστήρια, το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, το οποίο λευκένει το χιτώνα της ψυχής μας και μας προετοιμάζει για την αιώνια ευτυχία μας.
Έχουμε το πνευματικό μας Πατέρα να μας καθοδηγήσει σε ζωή αρετής και χάριτος. Έχουμε το υπερφυές μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, το οποίο μας δίδεται εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Έχουμε τα πάντα, αυτό όμως που χρειάζεται είναι η δική μας διάθεση και προθυμία για νέα ζωή. Νέα ζωή, ζωή μετανοημένη, αναγεννημένη ζωή εν Χριστώ Ιησού. Αδελφοί, το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής μας είναι ο θάνατός μας. Όλοι κάποτε θα πεθάνουμε, δεν ξέρουμε πότε και πώς. Αυτό όμως που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την ώρα αυτή της αναχωρήσεως προς τον ουρανό. Γι' αυτό όσο έχουμε καιρό, ας προετοιμαστούμε, ας αγωνιστούμε για να αξιωθούμε, να βρεθούμε στην αγκαλιά του Αβραάμ, στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Με τα φως του Θεού, πίστεως και αγάπη, προσέχουμε.